Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Παραμονή Χριστουγέννων και βρισκόμαστε στο Παλάς σε μια ατμόσφαιρα πολύ λαμπερή και πολύ εορταστική. Απέναντι σε μια μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, της ελληνικής μουσικής σκηνής, την κυρία Άννα Δύση. Να σας μιλήσω στον ενικό ή στον πληθυντικό, κυρία Δύση? Το αφήνω στο ένστικτό σας. Ενικός, λοιπόν. Καλησπέρα, Άννα, και χρόνια πολλά. Γεια σου, Νίκο. Και θα ξεκινήσω ρωτώντας αυτό που νομίζω πως θα είναι η απορία των περισσότερων τηλεθεατών. Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί θέατρο και όχι πίστα φέτος. Και πόσο εύκολο είναι για έναν άνθρωπο ο οποίος όλα τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χειμώνα, έβγαζε την ενέργειά του σε μια μεγάλη πίστα ή μέσα από συναυλίες, ξαφνικά να βρίσκεται μόνο στο σανίδι. Τραγουδώντας επίσης, βέβαια. Τραγουδώντας επίσης. Αλλά και πρόζα, από ό,τι είδα στις πρόβες. Θα έλεγα και σε μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Μεγαλύτερο ίσως του τραγουδιού. Σε τρομάζει η πρόζα, να ξεκινήσω από αυτό? Καθόλου με προκαλεί. Να ξεκινήσω όμως έτσι απαντώντας με σωστή σειρά στην ερώτησή mm-hmm. σου. Ρωτώντας με, παρακολουθώντας σε μάλλον να με ρωτάς, σκέφτηκα ότι γιατί κανείς πρέπει να κάνει μόνο κάτι στο οποίο έχει συνηθίσει τον κόσμο. Και δεν είναι βέβαια η αιτία ότι θέλω να εκπλήξω ή να τρομάξω, αλλά είναι η δική μου ανάγκη να δοκιμάζω με σε πράγματα. Και τόσα χρόνια στις πίστες της πιο αν θες, να πούμε τις πίστες του ελαφρού τραγουδιού. Του τραγουδιού. Ακριβώς. Έχω δείξει, νομίζω, στον κόσμο, δηλαδή πιστεύω ότι ο κόσμος αυτό που κάνω φέτος δεν είναι κάτι που δεν περιμένει. Νιώθω ότι το περιμένει. Άλλωστε έχω δειλά δοκιμάσει, η πρώτη μου προσπάθεια δηλαδή στο θέατρο ήταν το 1990 και 1991 με τους Δαίμονες. Και ήταν μια καλή προσπάθεια. Τι γεύση έχεις από αυτό? Εμένα δεν μου άρεσε πολύ τότε σαν ηθοποιός. Αλλά είχα το άλοθη 38 του τραγουδιού, δηλαδή δεν υπήρχε καν πρόζα, αν θυμάμαι καλά, παρά μόνο μερικές φρασούλες, «Γεια σας παιδιά», και μετά άρχισε το τραγούδι. Οπότε ήμουνα καλυμμένη, αν θες. Φέτος είμαι αρκετά εκτεθειμένη και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί ενώ στην αρχή το φοβόμουν και ήταν κάτι που έτρεμα μήπως δεν το κάνω πολύ καλά. Έτσι. Δεν λέω ότι δεν έχω καμία σχέση. Έχω σαφώς σχέση με αυτό που λέμε δράμα και δραματοποιημένη εμφάνιση, γιατί αυτό έκανα και τόσα χρόνια στις πίστες. Έδειχνα κάτι άλλο που δεν ήταν μόνο μια απλή τραγουδίστρια. Γι' αυτό και είπα ότι ο κόσμος το περιμένει. Τώρα πια όμως είναι πολύ πρόζα. Είμαι αρκετά λοιπόν εκτεθειμένη. Παρακολούθησα λίγο από τις πρόβες σας και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η φυσικότητά σου, που μου έδινε την αίσθηση ότι είσαι χρόνια στο σανίδι. Συνήθως, το να πετύχει κάποιος πάνω στο σανίδι χαμηλούς τόνους στην ερμηνεία του, να είναι δηλαδή, να μην είναι αυτό που λέμε θεατράλε η ερμηνεία του, σε υψηλούς τόνους, να μην είναι στημένος, είναι δύσκολο πράγμα, είναι ζώρικο πράγμα. Ναι, έμαθα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, έχοντας έναν πολύ μεγάλο δάσκαλο, τον Γιάννη τον Κακλέα. Τον λέω και δάσκαλο, παρόλο που ο κόσμος τον ξέρει σαν σκηνοθέτη. Γιατί για μένα υπήρξε δάσκαλος. Και μάλιστα έτσι θυμάμαι τη φράση του, μου είπε: «Εγώ δεν θα σε σκηνοθετήσω. Πιστεύω ότι θα σε βοηθήσω, θα γίνω κάτι σαν coach σου, ώστε να βγουν από μέσα σου πράγματα που ήδη έχεις». Γιατί ως γνωστόν εγώ δεν έχω σπουδάσει σε κάποια σχολή και δεν έχω κάποιες τεχνικές τις οποίες θα ανατρέξω για να βοηθηθώ, ώστε να παίξω και μάλλον να καταλάβω και τους κώδικες με τους οποίους κάνουν πρόβες πια οι σκηνοθέτες με τους οποίους. Νιώθω πάρα πολύ καλά όμως και πάω πολύ καλά. Στην αρχή δεν μ' άρεσα καθόλου. Έτσι ήμουν απογοητευμένη από τον εαυτό μου. Άλλοι μου λέγανε: «Α, είσαι πολύ καλή, ξέρεις». Αλλά νομίζω ότι είμαι αρκετά έξυπνη να καταλάβω πότε είμαι καλή. Αισθάνεσαι ότι όσο προχωρούν οι πρόβες, ναι, ανακαλύπτεις στοιχεία βεβαίως, μέσα στο ρόλο σου. Βεβαίως. Γιατί είμαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη. Αυτό είναι το μυστικό. Δεν χάνω λεπτό, δηλαδή δεν έρχομαι στην πρόβα ως η πρωταγωνίστρια ντίβα της παράστασης. Στήστε μου τα όλα και έρχομαι να μπω το κερασάκι.
Όχι, είμαι εδώ καθόλου τη διάρκεια προβών, των προβών και παρακολουθώ τα πάντα και έτσι έχω μάθει. Παρακολουθώ δηλαδή πρόβες και των άλλων. Για να δω τώρα πόσο έχεις δηλητηριαστεί από θα το μικρόβιο του θεάτρου. Όχι, μπορεί να το κάνουμε αργότερα αυτό. Θα αποφύγουμε. Θα το σκεφτούμε. Κινηματογράφος. Ναι. Θα μπορούσε να σε γοητεύσει. Βεβαίως. Και ίσως περισσότερο. Αν βρισκόταν ένα ωραίο σενάριο και μια ωραία προσπάθεια ενός σκηνοθέτη, γιατί... θα έπαιζες. Βεβαίως, γιατί ο κινηματογράφος έχει αυτούς τους χαμηλούς τόνους που είπες ότι... αντελήφθες μάλλον ότι τους ότι έχω. Ότι σου ταιριάζουν, ναι. Και τους έχεις. Και ναι, νιώθω ότι θα τα πήγαινα καλά στον κινηματογράφο. Αλλά τώρα, μετά από αυτό, την δηλαδή πριν δεν δούμε. Την ώρα της παράστασης, νιώθεις καλύτερα όταν τραγουδάς ή στην πρόζα ή εξίσου καλά? Την ώρα που τραγουδάω νιώθω ότι είναι τόσο, μου βγαίνει τόσο φυσικά καλό, ξέρεις, που είναι, γιατί είναι δικό μου, που δεν νιώθω την ίδια ικανοποίηση που νιώθω όταν έχω πετύχει κάτι πολύ καλό στην πρόζα. Είναι το καινούργιο στοίχημα. Ακριβώς. Είναι αυτό που καταχτώ τώρα. Πιστεύεις ότι θα σου λείψει φέτος το χειμώνα το τραγούδι? Η πίστα, όχι. Ο κόσμος από κάτω. Όχι, γιατί κερδίζω κάτι καινούργιο, διαφορετικό, πιο μεγάλο μέσα μου. Το έχω σαν πιο μεγάλο αυτό. Δεν είναι στο κέντρο το κοινό. Κάπου είναι πιο χαλαρό. Κάθεται με την παρέα του, θα πιει το ποτό του, είναι κάπως και ζαλισμένος και παρακολουθεί πολύ πιο χαλαρά. Δεν μπορεί να παρακολουθήσει τη λεπτομέρεια, το αν είσαι πολύ καλός. Παίρνει την ενέργειά σου, σαφώς, και πρέπει να είσαι καλός και ειλικρινής αυτό που κάνεις. Αλλά στο θέατρο είναι για μένα η απόλυτη συγκέντρωση και η απόλυτη ευκαιρία αυτού που βρίσκεται πάνω στη σκηνή να περάσει τα πάντα, να περάσει και τη λεπτομέρεια. Γιατί έχω την εντύπωση πως σε ό,τι κάνεις εσύ αυτοϊπονομεύεσαι, μου δίνεις μια αίσθηση ότι λειτουργείς με μια περίεργη, με ένα περίεργο χιούμορ. Ότι την ίδια στιγμή που παίρνεις μια πόζα ή που... την απομυθοποιώ. Ναι, ναι. Ή που κάνεις μια κίνηση, ναι, στην πίστα ή στο σανίδι πολύ του θεάτρου. Πολύ σωστή παρατήρηση. Το απομυθοποιείς η ίδια. Γιατί το κάνεις αυτό? Είναι ένας μηχανισμός αυτοπροστασίας? Είναι ο χαρακτήρας σου? Είναι η φιλοσόφησή μου πάνω στη ζωή, πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που συμβαίνει. Μπορεί να συμβαίνει τυχαία σε κάποιες στιγμές. Γι' αυτόματα, αν θες, αφήνεις σου τη λέξη. Γιατί είμαι από τους οπαδούς της θεωρίας που λένε ότι δεν πρέπει να παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά τους εαυτούς μας. Και οι άνθρωποι της showbiz είναι ψωνισμένα άτομα και δεν θα ήθελα να ανήκω στους... δεν με πειράζει να είμαι ψώνιο. Δεν θέλω να παραισθάνω το ψώνιο ή να πουλάω το ψώνιο. Σε είδα την ώρα που έγραφες τα τραγούδια για την εκπομπή. Ναι. Οι συνεργάτες, οι φίλοι που παρακολουθούσαν τα γυρίσματα, ναι, σου έλεγαν πόσο καταπληκτική είσαι, πόσο λαμπερή βγαίνεις, πόσο ωραία τα κάνεις, πόσο ωραία τα λες. Και ξαφνικά την ώρα που τραγούδαγες και ήταν όλοι εκστασιασμένοι, σε είδα να αληθορίζεις για να τεινάξεις στον αέρα το πράγμα. Λοιπόν, αυτό, ναι,